Και προσευχόντες οι μαθηταί αυτού ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό, και ερχόντες απήγηναν του Ιησού. Επίσης βλέπουμε να αποδίδεται τιμή στο νεκρό σώμα της Ταβιθά με το λούσιμο. Ιστέ το σώμα του Κυρίου με τα αρώματα, μύθμας, μύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν, τα οθόνια, αγοράστος ο Ιωσήφου από Αρημαθέα συγχώνα και φυσικά την εναπόθεση στον λελατονημένον εκ πέτρας και νόμου δημίου. Η λεπτομερής αναφορά που γίνεται μάλιστα και από τους τέσσερις ευαγγελιστές στη θεόξονο ταφή του Κυρίου καταδεικνύει με αδιαμφισβήτητο τρόπο τη μεγάλη σημασία της. Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται στην εικονογραφία και η ημνολογία η κίνηση της Θεοτόκου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Οσίου Εφραίμ, των Αγίων Μαρτύρων και φυσικά όλων των πιστών στις διδακτικότατες επικίνδυες ακολουθίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο περί μετανοίας κεφάλαιο της κλίμακος του Ιωάννου η αποφυγή της ταφής και η παράδοση του σώματος ως βορά των ορνέων αναφέρεται στη τιμωρία και η σκέψη της ως αφορμή μετανοίας. Τέλος, οι εορτές της ανακομιδής των τιμίων Λειψάνου, η περί αυτά παράδοση και εμπειρία της Εκκλησίας, η βαθιά πίστη διαμέσου των αιώνων και σε όλες τις παραδόσεις των Ορθοδόξων λαών επιβεβαιώνουν την πίστη και τη διαχρονική πρακτική της Εκκλησίας που με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο δεν μπορεί να μεταβληθεί. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ταρμαχού, κύριε Ιάκωβε, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, κύριε Υπουργέ, δεδοξότατη αρχηγή, επιτιμή και ενεργή αξιωματική των τριών όπλων, των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Σκούρλα, κύριε Λιβάνη, εκλεκτοί συμπαρουσιαστές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Ο πολυγραφότατος οφθαλμίατρος και διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και ειδικότερα του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ανταποκρίθηκε στο καθήκον του. Τήρησε τις θρησκευτικές, εθνικές και εθνικές μας υποχρεώσεις, όπως το επιτάσσει η ιστορική μας κληρονομιά, και εφήρμοσε την αρχαιοελληνική επιταγή νεκρού στάπτιου, νεκρών μη βρίζει, και έσωσε την τιμή των συγχρόνων Ελλήνων, που σκοτισμένοι από τη δύναμη των πολλαπλών κρίσεων, θεωρούμε ίσως περισσή πολυτέλεια το χρέος, που με τόσο πείσμα και αδάμαστη θέληση ανέλαβε και ολοκλήρωσε το χρέος της χριστιανοπρεπούς περισυλλογής και του ενταφιασμού των ιερέων του έπου 40-41, όταν μάλιστα η Ιταλία το είχε τακτοποιήσει από το 1951. Κατακλείον τον λόγο μου, ευχαριστώ τον αξιότιμο κύριο Γεώργιο Σούρλα για την τιμή που μου απέλυνε να είμαι δηλαδή εκ των παρουσιαστών του βιβλίου του γεγονός που ίσως σας ξένησε για να διερωτάσετε πώς και γιατί επελέγει για το έργο αυτό ένας επίσκοπος. Η συμμετοχή μου όμως στην απόψινή παρουσίαση έχει μία σημειολογία άμεσα σχετική με το θέμα μας. Παρίσταμε δώσα κόμμα του πεσόντος και μίαν ερεθέντος, τον καθού Νικολάου Αρχαλουδάκη, εκ μητρός πάπου μου, τον βίο και τον ερωικό θάνατο του οποίου πληροφορηθείς ο κύριος Σούρλας, έκρινε άξιο και δίκαιρα με περιλάβει μεταξύ των παρουσιαστών του βιβλίου του. Ο Νικόλαος Αρχαλουδάκης γεννήθηκε στο χωριό Λούτρα Ρεθύμνου την 1η Ιανουαρίου 1898. Υπήρξε μαθητή του αποκληθέντο και σύγχρονο Αριστοφάνη Συριανού σατυρικού ποιητή Γεωργίου Σουρή, ο οποίο διέπρεξε τα χαρίσματά του και τον έφερε στην Ερμούπολη να μάθει τα Αιγύπτια γράμματα και στη συνέχεια τον έστειλε για ευρύτερε σπουδέ στην Γαλλία. Μετά την επιστροφή του κατετάγει στον ελληνικό στρατό. Με τη σύζυγό του και προμάμη μου Μαρία απέκτησαν 4 παιδιά, από τα οποία τον τρίτο κατά σειρά η μητέρα μου Κατερίνη, η οποία ήδη διανύουσε από την 10η δεκαετία της ζωής της εν ψυχική και νοητική αγνοιότητη, ζει με την ελπίδα ότι θα ερευνηθούν τα οστά του πατέρα της, τον οποίο η περιγάπα να τα αγκαλιάσει, να τα σπαστεί, να τους προσφέρει τις δενομισμένες τιμές και να τους επιστρέψει στην αγκαλιά της γης εξής συλλήφθησαν. Ο ίδιος παππούς μου, Νικόλαος Αρχαλουδάκης, μετά την αποστρατεία του από τον ελληνικό στρατό με το κίνημα της 1η Σπαρτίου 1935 και την απονομή της χάρη του από τον βασιλιά Γεώργιο II,
διέλυνε με την υπογένειά του στην Κουμωτινή. Διετέλεσε έφορο στον προσκόπο νομού Ροδόπης και διακρίθηκε για την αγάπη και αφοσίωσή του στην πατρίδα και την ενασχόλησή του με την ποιήση και την λογοτεχνία, ακολουθώντας τις διδαχές του δασκάλου του Σουρίου. Όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, ζήτησε από τον τότε προφυπουργό Ιωάννη Μεταξά την επαναφορά του στις τάξεις του στρατού με μια συγκινητική επιστολή προς αυτόν, προκειμένου να πολεμήσει για την πατρίδα. Έγραψε τη λέξη στον πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, η πολιτεία έχει δικαίωμα να τιμωρήσει, να υποβιβάσει, να αποτάξει, ακόμα και να καθαιρέσει έναν αξιωματικό. Δεν έχει όμως το δικαίωμα να αρνηθεί στον αξιωματικό αυτόν να πεθάνει για την πατρίδα. Όταν αυτή βάλεται και προσβάλλεται από τον εχθρό. Και ο κυρίος Πρωθυπουργός ικανοποίησε πάρα αυτά το αίτημα του παρακολούμενου αξιωματικού, ο οποίος ανεφόρησε αμέσως τον εχθρό. Στο συγκληροδρομικό σταθμό της Κομωτινής, τον αποχαιρέτησε η αγιά μου λέγοντας, «Πού με αφήνεις με τέσσερα παιδιά?» Και εκείνος της απάντησε, «Πως γνήσιος Έλληνας και χριστιανός, ο Θεός γυναίκα ορφανά κάνει, άμυρα παιγάνει». Και ο λόγος του επαληθεύτηκε 10 Μαρτίου 1941, όταν έπεσε με μία σφαίρα στο μέτωπο από δολοφονική ρηπή Ιταλικού κολυβόλου, στον Αφιένα με Τσικοράνη της κωδικογραμμής εν τέλει, ηρωικά μαχόμενος, υπερπίστος και πατρίδιος. Χωρίς ποτέ να ξαναφιλήσει τη σύζυγο και τα παιδιά του, με τα οστά του να τα θερμαίνει ο ήλιος, να τα στολίζουν τα γρηγορούλουδα, να τα μοιραίνει η βροχή, να τα αγκαλιάζει το χιόνι. Αγαπητοί μου, όταν ο πρέσβης καταδίκασε σε θάνατο την Αντιγόνη, επειδή παρέβη τον νόμο που διέθεψε τον αδελφό της, τηρώντας το προς αυτόν και τους θεούς υπέρτατο χρέος της, ο ιός του και μνηστήρας της Αντιγόνης με τόλμη αναρωτήθηκε. Ήτης των αυτής αυτάδελφων, εν φωνές πεπτών άθαπτων μη θυπομιστών κοινών ή αστεολέστε, μη θυπονιωνών κοινός, ού χρήδε χρυσής αξία τιμής λαχή. Αυτή η κοπέλα του είπε, και τον αδελφό της, ξεφωνική μάχη και σόδρα, δεν άφησε να τον κατασπαράξουν τα ομοφά, τα σκυλιά και τα όρια, δεν αξίζει να τιμηθεί με χρυσή τιμή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επιλέξω την παρουσίασή μου, διατυπώνοντας κάπως παραφρασμένο το ρητορικό αυτό ερώτημα του Έλωνα, που κρίνω ότι βρίσκει πλήρη εφαρμογή στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργίου Σούρλα. Ούτως, τους ακούω ο εθνής εν φωνές πεπτώτας, αθάπτους, μη υπομισθών κοινών ή αστεωρέστε, μη θυπονιωνών κοινός, ου πόδε χρυσής άξιος τη δύσπλα. Σας ευχαριστώ.